Από 304 τετραγωνικά που είναι το σπίτι μου, μου έχουν χρεώσει 1016 που αντιστοιχεί στα τετραγωνικά του οικοπαίδου. Το λάθος αυτό ανέρχεται σε 5.340 ευρώ παραπάνω, έξτρα από το φόρο που πρέπει να πληρώσω. Στη ΔΕΗ τι σας είπανε? Δεν ξέρει κανένας τίποτα να πάω στην εφορία. Στην εφορία δεν ξέρει κανένας τίποτα να πάω στο Δήμο. Μια από τις πολλές περιπτώσεις πελατών της ΔΕΗ που διαμαρτύρονται για το ειδικό τέλος ακινήτων το οποίο καλούνται να πληρώσουν με το λογαριασμό και υποστηρίζουν ότι έχει γίνει λάθος των υπολογισμών των τετραγωνικών. Άλλοι πάλι επισημαίνουν ότι ενώ είναι αποδεδειγμένα άνεργοι, τους έρχεται οφουσκωμένος με το χαράτσι λογαριασμός. Δεν βάλει την κυρία τις δύο δόσεις μαζί, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι άνεργη, δεν μπορεί να πληρώσει, κυρία. Δεν χρωστάω τίποτα. Δεν ξέρουνε, λέει, πήγαινε στην εφορία όπου σου αρέσει. Την ίδια στιγμή ο ένας μετά τον άλλο δήμαρχοι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για το ειδικό τέλος και δηλώνουν πλήρη νομική υποστήριξη στους δημότες τους που αρνούνται να το πληρώσουν. Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται χωρίς να λέγονται. Αποκλείεται εγώ να επιτρέψω ως δήμαρχος να κοπεί το ρεύμα σε οποιοδήποτε φτωχό πυρεώτη. Οι δήμαρχοι υποστηρίζουν ότι η ΔΕΗ βασίζεται σε λάθος στοιχεία, υπερχρεώνει τους πολίτες και επισημαίνουν ότι είναι αντισυνταγματική διακοπή ρεύματος σε όσους δεν πληρώσουν το τέλος. Σε 40% πανελλαδικά η βάση δεδομένων είναι λάθος. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θα πληρώσουν πολύ περισσότερα από αυτό που πρέπει να πληρώσουν. Η ΔΕΗ πάντως καλεί τους πολίτες που έχουν ενστάσεις αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του τέλους ακινήτων να απευθύνονται στις εφορίες ή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας ιδιοκτήτης που προσέφυγε ήδη στα δικαστήρια καλείται να πληρώσει ειδικό τέλος 350 ευρώ όταν διαμένει σε γκαρσονιέρα 48 τετραγωνικών και το μηνιαίο του εισόδημα είναι μόλις 361 ευρώ. Αποφασίσαμε κατηγορηματικά ότι θα εναντιωθούμε σε κάθε προσπάθεια διακοπής ρεύματος δημότη μας γιατί δεν έχει πληρώσει. Δεν γίνεται μέσα στο χειμώνα να αφήσουμε φτωχούς ανθρώπους χωρίς ρεύμα.